Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η οικονομία συνεχίζει να αποτελεί το πλέον καυτό θέμα την ώρα που και η πανδημία παραμένει ως ανησυχία στην όλη εξίσωση. Πάμε να δούμε εμείς τις κύριες πτυχές της σημερινής σας ενημέρωσης. Αρκετά τα ζητήματα, κυρίαρχα εκείνα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, στις ακρίβειες των καιρών βρισκόμαστε και ναι, όπως είναι φυσιολογικό, ενέργεια αλλά και βασικά είδη διατροφής. Επαγγελματίες και έμποροι μπαίνουν και σε τροχιά κινητοποιήσεων και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα συμμετάσχουν και στην απεργιακή κινητοποίηση, ζητούν μέτρα στήριξης. Υπάρχει πάντα η ανησυχία του πολέμου. Μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το βασικό όμως ερώτημα δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο, αλλά πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Θα μας απαντήσει ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, που θα τον έχουμε απόψε μαζί μας, μια και οι συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης είναι πλέον ορατές από την οικονομία μέχρι και στη γεωπολιτική σκηνή. Τα καλά. Τα καλά είναι ότι θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό μετά από 2 χρόνια. Και αναμένεται μεγάλη έξοδος προς την Πελοπόννησο. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Θα τα δούμε αναλυτικά και τι γίνεται σε επίπεδο προκρατήσεων. Θα σχολιάσει απόψε μαζί μας ο Νίκος Μπελογιάννης σε λίγα λεπτά. Πάμε στα ζητήματα λοιπόν που σχετίζονται με τις επιπτώσεις που καθημερινά αποτυπώνονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Το κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι βαρύ και η αγροτική παραγωγή αναμένεται να είναι το κρίσιμος παράγοντας στο επόμενο διάστημα. Η πρωτογενής παραγωγή πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που σαρώνει σχεδόν όλους τους συντελεστές της. Το ενεργειακό κόστος, η τιμή του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος έχει πολλαπλασιαστεί, όπως και οι πρώτες ύλες, τα λιπάσματα, οι σπόροι, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η αύξηση του κόστους παραγωγής δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε παραγωγούς και θέτει σε κίνδυνο την αγροτική οικονομία. Πολύ ψηλά είναι, τα διπλά σίγουρα. Σίγουρα τα διπλά από ό,τι ήταν πέρυσι. Τουλάχιστον ένα 20-30%, έτσι να μην είμαστε υπερβολικοί. Στη ΔΕΗ σαφώς πολύ παραπάνω, υπερδιπλάσιο, έτσι, όπως και στα λιπάσματα. Οι παραγωγοί έχουν οδηγηθεί σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας λόγω διπλασιασμού ή ακόμη και τριπλασιασμού του κόστους παραγωγής σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εν ώψη μάλιστα της νέας αρδευτικής περίοδου για πολλούς κλάδους, η αγωνία για τις τιμές ρεύματος χτυπά κόκκινο. Ακούω ανάλογα, γιατί παίζει ρόλο στο έδαφος, ότι σε μερικά είναι και πάνω από το διπλό. Τελευταία παράγγειλα κάτι φυτά, ας πούμε, για να μπούμε για την καλοκαιρινή σεζόν και ήδη μου προεξόφλησαν αυτό το 20% που σου λέω επιπλέον στην περσινή τιμή στα φυτά, στα σποράκια δηλαδή, τα οποία θα γίνουν φυτά και μετέπειτα θα φυτευτούν και όλα αυτά, έτσι. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι περίπου παγιωμένο το έξτρα, έτσι, το επιπλέον, έτσι. Δεν θα γίνεται παραγωγή. Όταν το κόστος είναι τόσο υψηλό της ενέργειας. Η θέση που θα πληρώσουμε εδώ, οι τσαντούλες μας, όλα αυτά περικλείουν τα έξοδα. Έτσι, σαφώς και τα φορτώματα, ξεφορτώματα και οι βρυζίνες μας και όλα αυτά είναι μέσα στα έξοδα. Όλα αυτά είναι επιπλέον, έτσι. Τα αγροτικά είναι πολύ άσχημα. Τα λιπάσματα έχουν ανέβει 50% επάνω. Τα φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες. Ένα δράμα είναι. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές διαπιστώνουν ήδη αυξήσεις στο ράφι έως και 30%. Όλους μας έχει επηρεάσει. Τα πάντα είναι... Πάρα πολύ και στη λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ παντού. Να μην πάμε για ρεύματα και τα πετρέλαια. Έχουν ακριβήνει τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει στο μέλλον εύκολη αποκατάσταση των τιμών. Δηλαδή θα εξακολουθήσει η ακρίβεια από εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, όποιος αντέξει. Είναι να ρωτάτε. Το καλάθι και το καρότσι δεν γεμίζει. Φιλιά λοιπόν, το κόστος και στην αγροτική παραγωγή. Πολλά τα ζητήματα που ανοίγουν από την πίεση των τιμών και τις πληθωριστικές πιέσεις. Μαζί μας ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST, ο Νίκος Μπελογιάννης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαίνεται ότι η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αυτό που απασχολεί και που ουσιαστικά συντρίβει την καθημερινή αγωνία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Βλέπουμε και τις επιχειρήσεις οι οποίες κατεβαίνουν ακόμα και σε απεργίες που δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Και φαίνεται ότι θα είναι και το βασικό ζήτημα από εδώ και πέρα που θα μας απασχολεί και στο πολιτικό σύνολο. Τι έχουν φτάσει όλοι στο αμήν. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην είναι απελπισμένος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή η ιστορία τώρα δεν αγγίζει αυτούς οι οποίοι έχουν λεφτά, οι οποίοι χαλάνε παραπάνω λεφτά.
Οι άλλοι κάνουν αγώνα επιβίωση όλοι. Και τα μαγαζιά και οι επιχειρήσει. Δηλαδή, οι επιχειρήσει αυτέ ισότερα. Τώρα, μια επιχείρηση, αν πληρώσει τώρα, αν έχει τεράστια κέρδη και πληρώσει και 50.000 δραχμές παραπάνω, 50.100, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, θα παραμείνει. Βέβαια, θα χάσει του καταναλωτέ. Γιατί από ό,τι βλέπει με το που θα αναβάσει τιμέ, χάνει του καταναλωτέ και βλέπει και τι γίνεται με την αύξηση βενζίνη. Με την αύξηση βενζίνη, με την αύξηση του κόστου, μάλλον τη βενζίνη, έχει πέσει η κατανάλωση τουλάχιστον πάνω από 30%. Με τα πόδια πάνε όλοι. Δεν μετακινούνται. Όσοι μπορούν να πάνε με τα πόδια, πάνε με τα πόδια. Και ένα χαρακτηριστικό σε λίγο ρεπορτάζ με τις μεταφορές για να δούμε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν παγώσει τα πάντα παντού, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Βέβαια. Και το μόνο πράγμα που δεν έχει παγώσει, για να ξέρεις, γι' αυτό είναι όλοι απελπισμένοι, δεν έχουν παγώσει τα δάνεια στις τράπεζες. Οι τράπεζες παίρνουν τηλέφωνο. Άμα δεν πληρώσεις δηλαδή το δάνειό σου, θα σε πάρουν τηλέφωνο κατευθείαν. Άμα δεν πληρώσεις την εφορία, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Άμα δεν πληρώσεις το ΙΚΑ, το ίδιο σκηνικό. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν κρίση. Οι μόνοι που δεν έχουν κρίση είναι οι τράπεζες. 400 πληστηριασμοί σε ακίνητα στη Μεσσηνία. Οι μόνοι, ναι, καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. 400 πληστηριασμοί. Λοιπόν, φαντάζομαι τι γίνεται σε όλη την Πελοπόννησο, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τώρα να μην είναι κανένα στα κάγκελα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς το βλέπει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω με τι ελαφρότητα, δεν ξέρω τι πιέσει δέχεται να μην μπορεί να σταματήσει αυτή τη λέλαπα. Κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσει, πάλι και αυτοί θα βγουν σε πληστηριασμό. Ή κάποιοι οι οποίοι είχαν κάνει διακανονισμούς, είχαν κάνει ένα πρόγραμμα, είχαν κάνει ένα πλάνο στη ζωή τους, πέφτουν έξω. Όταν το ρεύμα σου έρχεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι σου από 150 ευρώ, σου έρχεται 500 και 600, τι θα κάνεις? Θα το πληρώσεις ένα μήνα από κάποια αποθεματικά που έχεις δύο και έχεις κόψει από το παιδί σου, από τα παιδιά σου. Πώς θα γίνει? Τα νίκια αυτή τη στιγμή, το πιο φτηνό νίκιο είναι 400-450 ευρώ το πιο φτηνό νίκιο. Και μισθή είναι 700 ευρώ. Τι είμαστε, Ελβετία, εδώ Γερμανία? Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κοινωνική δυσφορία. Δεν και ξέρω, γι' αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ακριβώς. Ναι, και ενδέχεται να αποτελέσει και το κύριο ζήτημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, οι οποίες σηματοδοτούνται στο τέλος τετραετίας. Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλοι γύρω από αυτό το ζήτημα μιλάνε αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει το που ακριβώς θα αποτελέσει. Δεν ξέρω τι προτάσεις έχουν και τι θα κάνουν, και αυτοί έπρεπε να κάνουν προτάσεις αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω προτάσεις. Λοιπόν, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω. Η εσχροκέρδη η οποία υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, προχτές πιάσανε ένα σούπερ μάρκετ και του βγάλανε 450.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι, δεν βγάλανε όμως ποιο όνομα είναι. Ναι, το όνομα έπρεπε να το βγάλουνε. Ναι, δεν μπορεί αυτό να πούνε ότι είναι ο Κανελόπουλος το σούπερ μάρκετ. Εκεί για να μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή και αντιμετώπιση από τους καταναλωτές. Εδώ τι γίνεται τώρα? Εδώ λέει πιάσε απλά σούπερ μάρκετ. Ποιο σούπερ μάρκετ? Τίποτα. Και είχε να τα πληρώσει τα 450, αφού έχει κατακλέψει τον κόσμο όλο με τις ανατιμήσεις και με όλα αυτά τα πράγματα, είχε να τα πληρώσει. Ο κακόμενος ο παραγωγός εκεί που τον τρώει, το μαράζι τον τρώει αυτή τη στιγμή, ο πάγος μέχρι προχθές που ήταν η θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λέμε να γυρίσει ο τόπος, να γυρίσουμε στην αγροτική οικονομία. Ποια αγροτική οικονομία που τα παίρνουν όλα τσάμπα? Και έμαθα, διάβασα σήμερα στον Αγρότυπο, ότι μια κίνηση η οποία γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, ότι ο ΓΟΕΒ είναι ότι τα περισσότερα αντλιοστάσια έχουν κόψει το ρεύμα. Πώς θα πει, αυτοί σε λίγο θα πρέπει να. Θα έχουν ζήτημα παραγωγής. Αυτοί σε λίγο θα πρέπει να αποτύξουν ό,τι έχουν κάνει. Πώς θα αποτύξουν? Τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτή τη στιγμή αυτό είναι κρατός. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δηλαδή για πόσου είναι, για 15 άτομα, για 150, 300, 500. Πρέπει να δούμε τι γίνεται, δεν ξέρω. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να πέσει απάνω στο πρόβλημα αυτή τη στιγμή των μικρομεσαίων, οι οποίοι εξαφανίζονται. Του τα λέει κανένας αυτά τα πράγματα? Του τα λένε οι βουλευτές? Ή είναι μόνο για κορδέλες οι βουλευτές και συνέχεια στις σκέψεις? Οι μικρομεσαίοι, κύριοι της κυβέρνησης, εξαφανίζονται. Και οι αγρότες φυσικά. Όλοι. Και ξαναλέω ότι η απόγνωση δεν έχει χρώμα. Δεν έχει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση και τεράστια ανασφάλεια για όλο τον κόσμο. Και προφανώς απαιτούνται απαντήσεις τώρα, χθες. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα, έγινε και μια πρόταση, λέμε κάποια. Διάβασα πάλι αυτό που σου είπα στον Αγρότυπο, ότι υπήρχε μια έκταση 500.000 στέρματα περίπου στη Θεσσαλία για να τις πήρουν με σιτηρά. Αν να τους δώσει κίνητρα, να τις πήρουν με σιτηρά. Να τις πήρουν με σιτηρά και όπως και το Μεσσηνιακό κάπου εδώ πέρα που κάποτε έσπιζε με σιτάρια και τέτοια, μπορεί να ρωτήσει τον πατέρα στο σπίτι γυρότερα εδώ πέρα. Εδώ έπαιζε με σιτάρια και με όλες αυτές τις παραγωγές. Αλλά αυτοί όλοι τώρα
δεν συμφέρει να φυτεύουν. Δεν συμφέρει να φυτεύουν. Γιατί? Γιατί όταν πάνε να φυτέψουν, όπως είναι με τις πατάτες, κάνει μια εισαγωγή από την Αίγυπτο, τους διαλύει την τιμή. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορούσε η εγχώρια παραγωγή να πάρει από τους αγρότες εδώ πέρα. Και να έχει ένα πλαφόν τιμή. Και από εκεί και πέρα τελείωσε η παραγωγή. Να πάρει και από την Ουκρανία, να πάρει και από τη Ρωσία, να πάρει και από την Κίνα, να πάρει και από το διάστημα. Λοιπόν, αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Δεν βλέπω καμία τάση αυτή, δηλαδή καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Και το κυριότερο απ' όλα ότι τα ελληνικά, τα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα είναι ξένα εδώ και κοιτάνε να κάνουν εισαγωγές. Τα δικά τους προϊόντα. Που φτάσαμε, κάει και ο Μπακάλης, κάει και ο. Πήγαν να κάψουν και το φούρναρι, ευτυχώς οι φούρναροι. Να είναι καλά, αντιστέκονται. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτοί με τις αγωγές που κάνουν. Λοιπόν, φτάσαμε σήμερα να τρώμε πορτοκάλια από την Αίγυπτο, από τη Βραζιλία. Είδαμε αυτό το ζήτημα. Πάμε να δούμε και ένα ακόμη που σχετίζεται με τα τοπικά μας θέματα, με τις επαιδειακές εκδηλώσεις που είχαμε χθες στο Ραμοβούνι. Ξεχωριστές μετά από πολύ καιρό τις είχαμε τη δυνατότητα να τις δούμε και τηλεοπτικά. 12 χρόνια. 12-13 χρόνια. Τόσο ακριβώς. Από τότε που είχαν γίνει εκείνες οι πραγματικά ιδιαίτερες πρωτοβουλίες από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης και έχουμε αυτόν τον έφηπο Ανδριάντα που καλό είναι όλες οι οικογένειες να επισκεφτούν το χώρο για να ξέρουμε πού γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κάτω από ένα δέντρο. Υπάρχει ένας Ανδριάντας ξεχωριστός, καλοσυντηρημένος ευτυχώς. Να το πούμε σήμερα. Οπωσδήποτε. Μετά τα παρεμβάσεις. Είχαν γίνει παρεμβάσεις, ήταν ο τόπος καθαρός και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ο Καλαμπόκης αυτή τη στιγμή, αυτό το άγαλμα το οποίο κοσμεί μα ο Ανδριάδας του Κολοκοτρώνη, οφείλεται στον Τάσο τον Καλαμπόκη, στον Σύλλογο Πελοποννησίων στη Θεσσαλονίκη και στο μεγάλο. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, τον Τάσο τον Καλαμπόκη, ο οποίος το οφείλουμε πολλά για αυτή τη γιορτή. Για αυτή τη γιορτή, η οποία κακά τα ψέματα, φέτος από ό,τι φαίνεται, δεν θέλω να υποτιμήσω την αξιόλογη και αγαπητότερη και γενική γραμματέα. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για των απορριμμάτων, τι λέει εκεί πέρα για διαπράγματα, αλλά τουλάχιστον αυτή η εκδήλωση, ρε παιδιά, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει μια πολύ πιο βαριά εκπροσώπηση από την κυβέρνηση. Δηλαδή εκπροσώπηση τύπου ή υπουργού ή υφυπουργού. Αυτό το μετά από 13 χρόνια και σε μια περίοδο η οποία γιορτάζει τα 200 χρόνια, άσχετα να τα γιορτάσει πέρυσι. Μετά από 13 χρόνια που έγινε πάλι αναβιώνει αυτή η εκδήλωση, νομίζω ότι μια γενική γραμματέα ήταν πολύ λίγη η εκπροσώπηση της κυβέρνησης και δεν ξέρω αν δείχνει και αυτό το πράγμα το πόσο σοβαρά βλέπει αυτό το έθιμο. Αυτό το έθιμο το οποίο κακά τα ψέματα είναι ένα έθιμο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκεί γεννήθηκε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο να είμαστε ελεύθεροι εμείς τώρα. Νομίζω ότι σαν εκπροσώπηση το οφειλόταν πολύ πιο περισσότερη εκπροσώπηση από, από την αγαπητή. Εγώ δεν λέω τίποτα, η αγαπητή η αυτή ήταν οπωσδήποτε κάτι, αλλά νομίζω ότι σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω και μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου να δώσω συγχαρητήρια σε όλες αυτές τις οικογένειες, σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος με την παράδοση και με τα ποίηματα των παιδιών, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Είναι συγκινητικά. Συγκινητικότατα τα ποίηματα. Είναι, η όλη εκδήλωση είναι στην υπηρετική τηλεόραση, μέσα στις εκδηλώσεις, όποια έχετε smart τηλεόραση μπορείτε να τις δείτε. Και τα παιδάκια αυτά που χόρευαν. Τα παιδάκια αυτά τα οποία. Έχει μεταλαμπαδεύσει η κάθε οικογένεια το όραμα και αυτή τη στιγμή την ιστορία του τόπου προκειμένου να συνεχίσουν και αυτά για να το μεταδίδουν στα παιδιά τους. Μπράβο στις οικογένειες αυτές, μέσα από την ψυχή μου, μέσα από το μικρό βήμα αυτό που έχουμε, μέσα από την ψυχή μου ξαναλέω μπράβο σε αυτές τις οικογένειες που συνεχίζουν αυτή την παράδοση, που μένουν στα χωριά εκεί, που κρατάνε θερμοπύλες γιατί περισσότερο έχουν φύγει. Είδα νέα παιδιά, νέο κόσμο εκεί πέρα, ο οποίος ήταν σε όλες, το είδατε και εσείς στις εκδηλώσεις όλες αυτές, με πρωταρχικό βέβαια ρόλο τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι ο σφιγμός της επαρχίας και πρέπει να τον χρηματοδοτήσουν και να τους βοηθήσουν όλοι οι δήμοι και όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι περιφέρειες και όλοι αυτοί για να παραμείνουν ζωντανοί, οι οποίοι, κοιτάξτε τα παιδιά, κοιτάξτε, νέος κόσμος, ο οποίος έχει μείνει ο νέος ο κόσμος αυτός εκεί στα χωριά του και μπράβο και κρατάει τα χωριά του που έχουν φύγει όλα τα χωριά. Συγχαρητήρια σε αυτές τις οικογένειες που μένουν εκεί και συγχαρητήρια σε αυτές τις οικογένειες μέσα από την ψυχή μου εμένανε, ξαναλέω, αυτές οι οικογένειες οι οποίες μεταδίδουν στα παιδιά τους την παράδοσή μας. Η παράδοσή μας
που κακά τα ψέματα πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κάποιοι όπως είναι και 23 Μαρτίου πρώτες που έγινε, ένα που είδες τι έγινε και με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες, τουλάχιστον σε όλη την Πελοπόννησο, έχει πολλές εκδηλώσεις η Πελοπόννησος τέτοιες, η οποία η Πελοπόννησος κακά τα ψέματα ελευθέρωσε την Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνονται και να υπάρχει σημείο αναφοράς κάθε χρόνο να μην ξεχνάει κανένας. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είχε γίνει το αντάμωμα των Πελοποννησίων. Έτσι. Το αντάμωμα των Πελοποννησίων, ναι, να θυμάστε. Και είναι πολύ σημαντικό. Μία τοποθεσία την επισκέφθηκε δύο φορές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αείμνηστος Κάρολος Παπούλιας. Δύο φορές και φέτος δεν βρέθηκε ένας υπουργός. Έστω υφυπουργός να πάει. Έστω υφυπουργός. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς οι οποίοι κόπιασαν. Οι οποίοι έφεραν εις πέρας έστω και μετά από 13 χρόνια αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να γίνεται κάθε χρόνο. Διότι η δίψα όλο του κόσμου εκεί παρευρέθηκε, η δίψα όλων των παιδιών και η δίψα όλων των ανθρώπων αυτών των οποίων συμμετείχε ήταν τόσο πολύ μεγάλη, η οποία νομίζω θα κρατήσει και θα μεταδώσει αυτό το έθιμο σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες. Μακάρι να συνεχιστεί και αυτή η προσπάθεια. Να παραδειγματιζόμαστε όλοι και σε όλα τα μέρη. Και η αυτοδιοίκηση πρέπει να το δείχνει αυτό και με τον τρόπο της. Για πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε, γιατί σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για εμάς εδώ στην τηλεόραση Best. Θα δούμε ένα βίντεο και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε. Τι να πει κανείς για μια πορεία 18 ετών, εκεί όπου κάθε στιγμή είναι μοναδική. Κάθε στιγμή αποτελεί σημείο αναφοράς. Το best για μας είναι καθημερινότητα. Για μένα ο best είναι η διασκέδαση. Το best για μένα σημαίνει άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Το best για μένα σημαίνει αγάπη. Το best για μένα σημαίνει διασκέδαση. Best για μένα σημαίνει απόλυτη ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα πρωτοπορία. Μια οικογένεια είμαστε. Όπως αισθάνονται αυτοί, το αισθάνομαι και εγώ. Εμένα ο best είναι παιδικά. Για μένα το best είναι μουσική. Το best για μένα είναι ψυχαγωγία. Η τηλεόραση Best αναγεννήθηκε στις 4 Τετάρτου 2004 με τον Νίκο Μπελογιάννη στο τιμόνι και από εκείνη τη στιγμή ένας νέος αέρας υπήρξε στα περιφερειακά τηλεοπτικά δρόμενα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα όσα εξελίχθηκαν από την πρώτη στιγμή παρουσίαση της τηλεόρασης Best και την ανάπτυξη του Best Media Group είχαν μόνο ανωδική πορεία. Και αυτό οφείλεται στον κόσμο, σε όλους εσάς. Το Best για μένα είναι δράση. Η καθημερινή ενημέρωση μας. Τι είναι το Best για εσένα? Χαλά. Η ψυχαγωγία μας. Το δικό μας τοπικό κανάλι. Είναι μια οικογένεια. Γι' αυτό χρόνια πολλά Best, να είμαστε πάντα μαζί. Εμπιστεύομαι το Best γιατί είναι κοντά στον πολίτη, πρώτο στα γεγονότα, με απόλυτη αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Η καλύτερη είναι η μέρα σου. Το Best για μένα είναι μια νέα ημέρα. Το Best για μας είναι καθημερινή ενημέρωση. Το Best για μας είναι χαρά. Μια ολόκληρη ζωή στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης, στην πρώτη γραμμή της ψυχαγωγίας. Για ένα περιφερειακό κανάλι που ανταποκρίθηκε σε κάθε απαίτηση. Και ο κόσμος το αγκάλιασε, φαίνοντας το στην πρώτη θέση των προτιμήσεων. Το best για μένα είναι ο τόπος μου. Το best είναι το καλύτερο. Το best για μένα είναι η οικογένεια. Το best για μένα είναι ψυχαγωγία. Το best για μένα είναι αθλητική ενημέρωση. Το best για μένα είναι άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Το best είναι για μένα αναισθησμός. Το best για μένα είναι ψυχολογία. Συνεχίζουμε 18 χρόνια με εμπειρία στην τεχνολογία και στην εξέλιξη. Με την έννοια της εξέλιξης να είναι σύμφυτη με τα όσα η τηλεόραση Best πρεσβεύει πρόσφατα, άλλωστε παρουσιάστηκε και το επόμενο βήμα με την υβριδική εποχή.
τη νέα τεχνολογία που έχουν κάνει στην υβριδική τηλεόραση, νομίζω ότι θα δούμε πλέον τα καλύτερα. Το best για μένα είναι ο ρυθμός της καθημερινότητάς μου. Το best για μένα σημαίνει μαχητική δημοσιογραφία στην καρδιά της ενημέρωσης. Το best για μένα είναι το σπίτι μου. Το best για μένα είναι η ενημέρωση. Το best για μένα είναι μια διασκέδαση. Τι είναι το best, η καλύτερη ενημέρωση της Πελοποννήσου. Για μένα το best είναι ενημέρωση. Το best για μένα σημαίνει αξιοπιστία. Το best για μένα είναι η σιγουριά ότι οι ειδήσεις του τόπου μας φτάνουν στα αυτιά μας έγκαιρα και έγκυρα. Για μένα που βρίσκομαι μακριά, best σημαίνει ο τόπος μου. Η προσπάθεια για το καλύτερο ποτέ δεν σταματά και αυτό οφείλεται σε όλους εσάς. Ιδιαίτερη μέρα, όπως και να το κάνουμε για όλους εμάς. 18 χρόνια είναι μια ζωή και νομίζω ότι τα όσα είπαν έτσι οι φίλοι μέσα σε αυτό το βίντεο ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Ένας κόσμος ολόκληρος που εκτείνεται από την διασπορά, να ξεκινήσω από εκεί, από τα μακριά, από όλο τον πλανήτη κυριολεκτικά που μας παίρνετε τηλέφωνο, μέχρι και την περιφέρειά μας, ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και φυσικά τη χώρα μας. Νίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να μην συγκινηθεί κανένας. Αυτό έχω να πω. Μια ζωή ολόκληρη, μια οικογένεια ολόκληρη. Νομίζω αυτό που μας κάνει δυνατούς είναι ότι δρούμε σαν μια οικογένεια. Εξελισσόμαστε συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε το πρώτο σε... Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά το λέω και κυριολεκτό, το πρώτο σε εξέλιξη και τεχνολογία κανάλι στην Ελλάδα. Περιφερειακό κανάλι στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι μαζί με όλο τον κόσμο τιμούμε και την περιφέρεια, τιμούμε και τον τόπο μας, τιμούμε και τη Μεσσηνία, τιμούμε και την Καλαμάτα. Από την Ετωλοκαρανία, τα Ιόνια νησιά, μέχρι και ολόκληρη την Πελοπόννησο και τις ακτές της Αττικής που εκπέμπουμε, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, ενωμένοι και το κυριότερο απ' όλα σε μια οικογένεια. Το μόνο που ξαναλέω, όπως το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε στην πρώτη θέση. Ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά μέσα από την ψυχή μου που μας βάζετε στο σπίτι σας. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Μπελογιάννη. Υπάρχει όμως και συνέχεια, μια μικρή συνέχεια έτσι σε αυτό που είδατε, γιατί υπάρχουν και τα δικά μας πρόσωπα που ορισμένες φορές είναι πίσω από τις κάμερες και σε αυτούς οφείλουμε πολλά. Χρόνια πολλά best και πάντα να έχουμε επιτυχίες. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή, 18 χρόνια να μας δίνετε τη δύναμη να προσπαθούμε και να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε καλυστεί. Να σας δίνουμε μια σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Πάρα απ' όλα με αξιοπρέπεια σε αυτό που κάνουμε, με πολύ αγάπη προς εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα 18 χρόνια στήριξης και πορείας που είχαμε μαζί σας και ευελπιστούμε σε τουλάχιστον άλλα 18 να συνεχίσουμε μαζί. Να είμαστε γεροί, δυνατοί, με υγεία, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά best, με πολλές επιτυχίες και πάντα στην πρώτη γραμμή. Και ας ελπίσουμε πολύ καλύτερες και πιο όμορφες ειδήσεις. Τώρα, υπάρχει μια εικόνα αυτή της καθημερινότητας, τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πολλά και στο προσκήνιο και το πώς θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες παραμένει ένα ζητούμενο για τις επιχειρήσεις. Ακρίβεια, ενεργειακό και ανατιμήσεις και ένα. Οι επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης που παγιώνεται λόγω και της ακρίβειας γίνονται ιδιαίτερα ορατές και εναρκοθετούν την λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ρακδαία αύξηση ιδίως των τιμών ενέργειας σε συνδυασμό με τη συσσόρευση υποχρεώσεων λόγω της πανδημίας έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο σημαντικό αριθμό μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση ως τώρα έναντι της ακρίβειας που καλπάζει, που μειώνει δραματικά το εισόδημα και κατ' επέκταση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, υπολείπονται των πραγματικών αναγκών. Τα προβλήματα, όπως σημειώνει οι επαγγελματίες, είναι πάρα πολλά. Εμείς, σαν εμπορικός σύλλογος, όπως και όλοι οι συλλόγοι,
βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ζούμε και βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Καθώς έχουμε από τη μία μεριά πτώση της κατανάλωσης και από την άλλη μεριά ραγδαία αύξηση του λειτουργικού κόστους. Η κατανάλωση πέφτει γύρω στο 50% και έχουμε ένα λειτουργικό κόστος που ανεβαίνει 70%. Τα αιτήματα για μέτρα στήριξης μοιάζουν με αναγκαιότητα. Ζητάμε πλήρη κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Πλαφόν στις τιμές ενέργειας και μείωση του ειδικού φόρου. Μείωση του ΦΠΑ. Αύξηση του μέρους των ενισχύσεων που αναλογεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετατροπή των επιστρεπταίων σε μη επιστρεπταίες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για το διάστημα που θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση, κατάργηση του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ρεύματος. Γενναία μείωση, έστω και προσωρινή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μετατροπή όλων των επιστρεπταίων προκαταβολών σε μη επιστρεπταίες. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, απλά μετατίθεται οικονομική ασφυξία για αργότερα. Διαγραφή όλων των προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και ενιαία ρύθμισή τους σε 120 δόσεις. Οι επιχειρήσεις μέσα από τις συλλογικές τους εκφράσεις αναμένεται να δώσουν το παρόν στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης. Αυτή τη στιγμή έρχεται μια νέα κρίση, η κρίση της ακρίβειας, η οποία μπορεί να σκοτώσει τις επιχειρήσεις μας. Για πρώτη φορά, όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι, όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις είναι ενωμένες και την Τετάρτη στις 10 η ώρα καλούμε και εμείς όλα τα μέλη του συλλόγου μας αλλά και όλο τον κόσμο ο οποίος βιώνει το κύμα της ακρίβειας να παρευρεθεί μπροστά στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης. Λοιπόν, αυτά ως προς την αγωνία των επαγγελματιών και των εμπόρων και από ό,τι αντιλαμβάνεστε είναι πολύ μεγάλη. Την στιγμή που πάμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση την προσεχή Τετάρτη, πάμε σε κάτι καλό. Το καλό έχει να κάνει με το Πάσχα στο χωριό μετά από 2 χρόνια και θα μας πει πολλά περισσότερα ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος της Real Estates. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Χαναλόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς. Και από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει η εβδομάδα με καλά νέα, υπό την έννοια ότι η διάθεση των προκρατήσεων για να δούμε Πάσχα στο χωριό μετά από 2 χρόνια και με την Πελοπόννησο στο επίκεντρο είναι κάτι το ξεχωριστό. Μετά το τρίμερο της 25ης Μαρτίου, φαίνεται ότι θα έρθουν καλές ημέρες ως προς την κινητικότητα του κόσμου. Και είχαν όπλο γενικότερα βλέπουμε ότι ο κόσμος προτιμά την Πελοπόννησο. Δηλαδή, έχουμε 2 χρόνια που συζητάμε συνεχώς ότι η Πελοπόννησο είναι πρωταγωνίστρια. Θα σας αναφέρω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο κόσμος πραγματικά δείχνει σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων για εκείνες οι γραμμές βαϊχρόνιες μισθώσεις να αγγίζουν άνω των 80% οι προκρατήσεις. Που σημαίνει ότι θα δούμε έντονη κινητικότητα. Και όσο θα πλησιάζουμε εδώ και όλα στις ημέρες του Πάσχα, θα δούμε τις προκρατήσεις να αγγίζουν ακόμα και το 100%. Σημαντικός παράγοντας, κύριε Καραλόπουλο, όμως, είναι και το πόσο μετακίνηση. Ξέρετε, ο κόσμος στην δεδομένη χρονική στιγμή θέλει με ένα γέμισμα να φτάσει και να, αν καταφέρει, να επιστρέψει κιόλα. Θα σας αναφέρω παράλληλα ότι στην Καλαμάτα, συγκεκριμένα που συζητάμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα ποσοστά προκρατήσεων να αγγίζουν το 79%. Οι τιμές για τις διανυκτερεύσεις για μια οικογένεια τραμελή σε ακίνητα η χρόνια ρυθμίσεως είναι από 155 ευρώ ως και 353 ευρώ. Mm-hmm. Τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Καλαμάτα τα διαθέσιμα ακίνητα είναι μόλις 111. Να σημειώσω όμως ότι η δυναμική της Καλαμάτας, το Δήμο Καλαμάτας, είναι 541 ακίνητα. Που δηλώνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε ότι θα αγγίξει περίπου το 100% όσον αφορά τα ακίνητα βαϊχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, βλέπουμε έντονο κινητικό και στο Λεωνίδιο, το 100% ήδη. Στο Παραλία Τυρός. Ναι. Πείτε μου. Στην Παραλία Τυρός είμαστε στο 78% με 9 μόλις ακίνητα διαθέσιμα βαϊχρόνιας μισθώσης και το κόστος από 150 ευρώ ως και 230 ευρώ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουμε διαφορετικές τιμές σε σχέση με πέρυσι, γιατί μου τις λέτε τις τιμές, αλλά προφανώς θα έχετε και τη σύγκριση του τι ήταν πέρυσι και τι γίνεται φέτος. Πέρυσι, άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ελάχιστοι μετακινήθηκαν. Προφανώς πρόπερσι ήταν ακόμα και αντίστοιχα πιο δύσκολη. Η μεταβολή των τιμών λόγω το λέω, και των ανατιμήσεων και της όλης κατάστασης των συνεπειών που ζούμε είναι προς τα πάνω ή έχουν συγκρατηθεί. Είχαν λόγω που οι τιμές σε σχέση με το 2019, το 2020 ήμασταν μέσα στα σπίτια μας όλοι για απαγόρευση της κυκλοφορίας. Το 2021 απαγορευόταν η μετακίνηση από νομό σε νομό. Οι τιμές σε σχέση με το 2019 βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Σημαντικός παράγοντας των τιμών, να ξέρετε, κύριε Γαλλόπουλε, είναι ο χρόνος, η στιγμή μάλλον, που κάνουμε την κράτηση. Όσο πιο νωρίς κάνουμε την κράτηση, τόσο καλύτερη τιμή θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε και να βρούμε.
τη δεδομένη χρονική στιγμή οι τιμές δίνουν σταθερότητα, άντε να υπάρξει μια αύξηση 5-6%, αλλά βλέπουμε ότι τον κόσμο πραγματικά θέλει να κινηθεί. Προφανώς ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει, να το πω έτσι πολύ απλά και πολύ λαϊκά, υπό την έννοια ότι έχει περάσει πολλά. Έχει συμπιεστεί από την πανδημική κρίση, έχει συμπιεστεί από την οικονομική κρίση. Μία εύκολη απόδραση είτε σε συγγενικά σπίτια, είτε όπως μας το περιγράψατε ακόμα και σε Airbnb ή σε άλλες διαθέσιμες κατοικίες, διαμορφώνουν έτσι μία τέτοια διάθεση που θέλουμε για την επικείμενη περίοδο του καλοκαιριού. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα, γενικά βλέπουμε να αλλάζει κάτι, να διαμορφώνεται το πεδίο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η όλη αυτή πίεση. Κύριε Καλανόπουλε, γενικότερα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βλέπουμε και σύμφωνα με τα Τράπεζα της Ελλάδος, το 4ο τρίμηνο του 2021, αυξητικές τάσεις. Η αύξηση των ζητούμενων τιμών πόλης στα νεότερα μετακίνητα συσσωρευτικά από το 2018 έως και το 2022 αγγίζουν ακόμα και το 25% και 30% άνω την περιοχή. Γενικότερα, η ακίνητη περιουσία δείχνει ευράχτως πλέον ότι είναι βασικός πυλώνας ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε να γίνονται πραγματικές επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία. Σκεφτείτε ότι μέσω lockdown του 2021 είδαμε στην Αθήνα 106 ξενοδοχεία. Παράλληλα, βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα ακόμα στις ξενοδοχικές κατοικίες. Θα σας αναφέρω ότι στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα βλέπουμε έντονη κινητικότητα από ενδιαφερόμενους αγοραστές, τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαπούς. Ξέρετε, ο Έλληνας λόγω του lockdown μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί να αποκτήσει και αυτό ένα εξοχικό σε μια χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα 2-2,5 ώρων. Να. Γιατί θα μπορεί να το επισκεφτεί ένα τρίμερο, ενώ παράλληλα θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί και μέσα στο ταχυχρόνιο μισθώσεων. Μια παρένθεση, κύριε Γαλανόπουλε, μόνο. Όσον αφορά τις ταχυχρόνιες μισθώσεις, ο κόσμος επιλέγει για δύο ακόμα λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι τα υγειονομικά δεδομένα. Η πανδημία του κορονοϊού υπάρχει. Μην το ξεχνάμε. Και δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, ότι μπορεί μια οικογένεια σε ένα κίνημα ηχρόνιας μίσθωσης να μαγειρέψει εντός της κατοικίας. Που αυτό ελαχιστοποιεί το κόστος και πολλές φορές αυξάνει τις ημέρες για νυχτέρευση. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την ολοκληρωμένη παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να ευχηθούμε αυτές οι καλές ειδήσεις τουλάχιστον να συνεχιστούν ως προς την κινητικότητα και του χώρου των ακινήτων, πολύ δε περισσότερο και του κόσμου. Το να πάει καμία εκδρομή είναι βασικό για αυτή την περίοδο. Να είστε καλά. Πάμε ξανά εμείς στα έργα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Αυτή στοχεύει να βελτιώσει ο Δήμος Καλαμάτας με έμφαση στην αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται σταδιακά με παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης και την αλλαγή περίπου 26 χιλιόμετρων αγωγών. Ακολουθεί η τρίτη, μέσα στο καλοκαίρι, και μια σειρά από έργα μέσω της ΔΕΑΚ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο εξελίσσεται στο κέντρο της Καλαμάτας και έχει να κάνει με την δεύτερη φάση αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο αφορά την αντικατάσταση αγού ύδρευσης β' φάση μες στην πόλη της Καλαμάτας. Αντικαταστούμε δίκτυο ύδρευσης 26 χιλιόμετρων, αλλάζουμε αμοιόντες σωλήνες, μαντέμι και κλείνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτή τη μεγάλη παρέμβαση που θα γίνει στη Βασιλείου Γεωργίου, που θα δημιουργήσει βέβαια μια αναστάτωση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όμως θα είναι για μία εβδομάδα περίπου αυτή η αναστάτωση. Κλείνουμε όλο το βόρειο τμήμα του ιστορικού κέντρου. Πλέον θα πάρουν νερό όλα τα σπίτια από το νέο αγωγό, θα πίνουν καθαρό νερό και βέβαια με άλλη ποιότητα νερού και χωρίς διαρροές, χωρίς τίποτα. Πολύ σημαντικό έργο, συνεχίζουμε. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και η τρίτη φάση. Βρίσκεται περίπου στο 80% αυτή η φάση και ακολουθεί, μην ξεχνάμε, και το τρίτο έργο, η γάμα φάση, που είναι άλλα 24 χιλιόμετρα, το οποίο και αυτό έχουμε απόφαση ένταξης και μια καθυστέρηση έτσι, δικαστική, μια διαμάχη μεταξύ των εταιριών, μας έχει καθυστερήσει και δεν έχει ξεκινήσει. Όμως σίγουρα μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσει και η τρίτη φάση. Η Δημοτική Αρχή, με στόχο τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, στοχεύει να ενεργοποιήσει μια σειρά σημαντικών έργων μέσα από τη ΔΙΑΚ. Μέσα σε αυτή τη χρονιά θα δούμε πάρα πολλά έργα από τη ΔΙΑΚ. Πρόβατα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα πούμε βέβαια και πιο αναλυτικά, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή τα δύο φωτοβολταϊκά που θα εγκαταστήσουμε στη ΔΙΑΚ, ένα έργο 1.200.000 περίπου. Επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστικά η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία και αυτή θα προέρθει με την αντικατάσταση των αντλιών στα μηχανήματα που είναι στο βιολογικό καθαρισμό. Πάρα πολλά έργα από τη ΔΙΑΚ και βέβαια και αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορά μικροεπεκτάσεις δικτύων, αντικατάσταση ακαθάρτων και πάρα πολλά άλλα έργα. Λοιπόν, επειδή στην περιοχή μας έχουμε την άσκηση ηνίωχος, μας ρωτάτε και παίρνετε πολλά τηλέφωνα για τις αναφορές των έντονων ήχων που ακούστηκαν πριν από λίγη ώρα. Είναι αεροπλάνα τα οποία έσπασαν το φράγμα του ήχου και προφανώς αυτό το ακούσατε και το πρωί και τώρα. Οπότε μην ανησυχείτε. Τώρα,
ανησυχία υπάρχει γενικά και δεν μπορεί να απομειωθεί όσο διαμορφώνεται αυτή η απειλητική κατάσταση του πολέμου. Το πού θα οδηγήσει ο πόλεμος και το ποια είναι και η επόμενη μέρα, υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παραγόντες και αβεβαιότητες. Για αυτές θα μας μιλήσει ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δασποτόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Αθήνα. Να ρωτήσουμε και να δούμε έτσι λίγο την εικόνα που διαμορφώνεται σχεδόν 40 ημέρες πολέμου και συνεχίζεται με ανελαίτο ρυθμό, θα λέγει κανείς, και με φάσμα μιας παγκόσμιας καταγραφής. Στο φόντο και των όσων είδαμε να συμβαίνουν με την σφαγή έξω από το Κίεβο. Έχουμε δει τις συνέπειες να αποτυπώνονται και εξωγενείς στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Θα σταματήσει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση σύντομα? Πολύ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται, διότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ακόμα και αν ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράψει μια συμφωνία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή θα γίνει δεχτή από το στρατό και τον κόσμο που αυτή τη στιγμή ηρωικώς αμήνονται. Το δεύτερο είναι ότι η Ρωσία δεν νομίζω ότι διαπραγματεύεται πραγματικά. Νομίζω ότι συμμετέχει προσχηματικά στο διάλογο. Η Ρωσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις της και θα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί πραγματικά όταν ολοκληρώσει αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει. Ναι. Δηλαδή, τότε, για ποιο λόγο μου είπατε θέλει... συμμετέχει στο διάλογο προσχηματικά. Φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα ορισμένες φορές πίσω με την απομάκρυνση των στρατευμάτων. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κινήσεις? Εάν η Ρωσία ήθελε πραγματικά να υπάρξει μια διευθέτηση ειρηνική, θα μπορούσε να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός και να αφήσει τους διπλωμάτες, να αφήσει τη διπλωματική οδό να λειτουργήσει. Από τη στιγμή που δεν το κάνει αυτό, είναι εμφανές ότι θέλει πρώτα να ολοκληρώσει ένα στρατιωτικό σχεδιασμό που έχει και μετά να συζητήσει ή να επιβάλλει σε μορφή συνδικολόγησης τους όρους. Τώρα, ο μόνος λόγος για μένα που μπαίνει στη διαδικασία του διαλόγου είναι για να δείξει προς τη διεθνή κοινότητα ότι να, και εγώ προσπαθώ να έχει μια έξωθεν καλή μαρτυρία προς κάποιους τρίτους, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Τουρκίας, η οποία έχει κάνει πλάτη στη Ρωσία, όχι μόνο κρατώντας τα στενά ανοιχτά τις πρώτες 5 κρίσιμες ημέρες του πολέμου για τα ρωσικά πλοία, αλλά γιατί έχει στήσει και αυτό το σκηνικό θεάτρου του δίθεν διαλόγου και της δίθεν πρόοδου, που όχι μόνο πρόοδο δεν έχουμε, αλλά τα όπλα συνεχίζουν και χτυπούν τα ρώσικα αδιάκοπα στην Ουκρανία. Ναι, πείτε μου λίγο και δώστε μου λίγο τις διαστάσεις αυτές, γιατί πολλοί έχουμε ακούσει για την παρεμβατικότητα, σε πολλά εισαγωγικά, της Τουρκίας στην συγκεκριμένη υπόθεση, τη διπλωματική παρεμβατικότητα. Δεν έχουμε δει καμία απόδοση και από την άλλη έχουμε δει την Τουρκία να κρατά, όπως το είπατε πολύ σωστά, ανοιχτούς στις διάβλους και προς τη ρωσική πλευρά, αλλά και προς την όποια δυτική αναφορά, πατώντας σε δύο βάρκες. Παρόλα αυτά, και παρότι δεν ξέρω στην διεθνή σκηνή δεν συνηθίζεται, της βγαίνει μέχρι τώρα ως προς τα δικά της συμφέροντα αυτή η πολιτική, χωρίς να βλέπουμε την αντίστοιχη, να το πω έτσι, εναντίωση ως προς την πρακτική αυτή από την Ευρώπη ή από άλλες πλευρές. Δεν είμαι σίγουρος ότι της βγαίνει. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ειδικά με τους Αμερικανούς, έχει πολύ κακές σχέσεις. Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αποφασίσει να αγοράσει F-35, αν έχει τα χρήματα, μπορεί να τα αγοράσει αύριο πρωί. Η Τουρκία παρακαλάει μήνες στις ΗΠΑ να αναβαθμίζει τα F-16, τα αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς, πολλά εκ των οποίων είναι 4 δεκαετιών. Θέλω να πω ότι αυτό το διπολικό παιχνίδι, το να πατάς σε δύο βάρκες, δεν κρατάει πολύ. Κάποια στιγμή θα πέσει από τη μία βάρκα, θα πέσει και από την άλλη και θα πνιγείς. Όσο αφορά τώρα την Ουκρανία, η Τουρκία, αυτό που θέλει να κάνει να πετύχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλει να σταματήσει γρήγορα ο πόλεμος. Και θέλει να σταματήσει ο πόλεμος γιατί έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Άρα ο πόλεμος αυτός την έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Το δεύτερο, θέλει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο γιατί θέλει να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Τουρκία να το κάνει, διότι θα ακυρώσει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημα το ελληνικό και το κυπριακό, ότι ο θεσμός των εγκυητριών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι παροχημένος.
Αυτό λέμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο για δεκαετίες, με έμφαση τα τελευταία 20 χρόνια ειδικά, όπου λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε εγκύτριες δυνάμεις σε ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος και να έχουμε και τουρκικά στρατεύματα σε αυτό. Διότι μην ξεχνάμε ότι το σχεδόν 40% της Κύπρου είναι υποκατοχή. Άρα τι προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν? Προσπαθεί αυτόν τον θεσμό να τον εφαρμόσει και στην Ουκρανία, ώστε να πει ότι να, μα είναι ένας σύγχρονος θεσμός, χρειάζεται να υπάρχει και στην Κύπρο, αφού τον υιοθετούμε και στην Ουκρανία, και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει και η ίδια η Τουρκία να είναι μία από τις χώρες που θα εγγυώνται. Άρα το ρόλο της που έχει στην Κύπρο να τον νομιμοποιήσει για της Ουκρανίας. Αυτό αν τα καταφέρει θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για την ελληνική διπλωματία και την κυπριακή. Βέβαια να πω και αυτό, θα είναι βέβαια σαν να έχουμε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Θα είναι οξύμορο για τη διεθνή κοινότητα. Την Τουρκία που έχει καταλάβει το 38% παρανόμου της κυπριακής δημοκρατίας να μπει εγκύτρια δύναμη σε μία τρίτη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, όλα συμβαίνουν στο διεθνές παιχνίδι και το ξέρουμε πόσο επιδρούν οι εξωτερικοί παράγοντες. Αλλά διαμόρφωση του γεωπολιτικού τοπίου, ίσως πιο βόρεια από εμάς ενδέχεται να έχουμε. Ενδέχεται να έχουμε ακόμα πιο μεγαλύτερη πίεση, να το πω έτσι, προς την Ευρώπη από τις όλες κινήσεις που γίνονται. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, διότι ο Πούτιν παίζει το τελευταίο του όπλο. Ποιο είναι αυτό? Να κλείσει τις τρόφιγγες του φυσικού αερίου και έτσι να αναγκάσει την Ευρώπη να λάβει μια θέση. Εάν η Ευρώπη δεν καταφέρει να λάβει θέση, θα δημιουργηθεί ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ. Να θυμηθούμε ότι το 1973, να αναφέρουμε ότι το 1973, όταν είχαμε την πετρελαϊκή κρίση, η Σαουδική Αραβία και ο ΟΠΕΚ κάνανε το ίδιο. Έκλεισαν τους κρουνούς του πετρελαίου για κάποιες χώρες. Και έτσι ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείφθησαν από συμμάχους. Η Ιαπωνία άλλαξε στάση. Άλλαξε στάση μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα από τα 9 κράτη-μέλη της τότε ΕΟΚ, η οποία ΕΟΚ τελικά πήρε ένα ψήφισμα φιλικό προς τη Σαουδική Αραβία και γενικά τις αραβικές χώρες για να επανέλθει το πετρέλαιο στη Γυραιά Ήπειρο. Ο Πούτιν λοιπόν νομίζω ότι αυτό κάνει πάλι. Στοχεύει στο να δημιουργήσει ρήγμα εντός ΝΑΤΟ. Και νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό μπορεί να το πετύχει. Και ήδη το πετυχαίνει. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουν αποφασίσει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, κάτι το οποίο δεν δέχεται να κάνει η Ευρώπη. Διότι ακριβώς θα έχει μεγάλες δυσκολίες. Εάν όμως κλείσει όντως ο Πούτιν, και εγώ το θεωρώ πιθανό, τις τρόφιγγες του ρωσικού φυσικού αερίου για κάποιες χώρες, τότε οι συνέπειες θα είναι φοβερές. Το 1973. Χρειάστηκε όχι μόνο να μπει δελτίο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μπει μέχρι και όριο ταχύτητα στα 88 χιλιόμετρα στα αυτοκίνητα. Τα βενζινάδικα χαρακτηρίζονταν πράσινα, κίτρινα και κόκκινα ανάλογα με το αν έχουν καύσιμα να διαθέσουν ή όχι. Στη Γερμανία ζητήθηκε από τους πολίτες να ζεσταίνουν, να θερμαίνουν το χειμώνα μόνο ένα δωμάτιο από το σπίτι. Ήδη στη Γερμανία λένε ότι θα χρειαστεί να υπάρχει δελτίο το καλοκαίρι ενέργειας, αν η Ρωσία υλοποιήσει τις απειλές της. Είμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και το πώς εξελιχθούν τα πράγματα θα κριθεί από τον αστάθματο παράγοντα που είναι η Ουκρανική αντίσταση, αλλά και το κατά πόσον θα καταφέρει το δυτικό μέτωπο να μείνει ενωμένο και δεν διασπαστεί από τις κινήσεις τις ενεργειακές του Ρώσου Προέδρου. Κρατάμε όλες αυτές τις χρήσιμες αναφορές. Να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Κρατάμε και αυτές τις ανησυχητικές αγωνίες έτσι όπως βγαίνουν, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσουμε νωρίς, παρά τις όποιες προβλέψεις για μια, να το πω έτσι, γρήγορη πολεμική επέμβαση. Είναι εκ του αντιθέτου μια πραγματικά εντελώς διαφορετική κατάσταση που έχει συνέπειες παντού. Να είστε καλά, κύριε Δεσπότοπουλε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, μας περιγράφει την όλη κατάσταση, η οποία έχει πάρα πολλές προεκτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πολεμική κρίση στην Ουκρανία. Και προεκτάσεις που αναδύονται και ουσιαστικά επισυμβαίνουν και φτάνουν και μέχρι τις ανατιμήσεις που συζητούσαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε τις άλλες επιπτώσεις. Ανατιμήσεις, ενέργεια, κλάδος μεταφορών. Σοβαρή η κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο κλάδο, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στις εξαγωγές. Τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και τις δραστηριότητες εμπορικών και παραγωγικών
επιχειρήσεων. Μείζον πρόβλημα έχουν καταστεί υψηλές τιμές των καυσίμων και οι αλλεπάλληλες αυξήσεις που ανεβάζουν σε δυσθεώρητα επίπεδα το κόστος μεταφορών. Πολλά είναι τα εμπόδια και οι προκλήσεις που καλείται καθημερινά να ξεπεράσει αλλά και να αντιμετωπίσει ο κλάδος των μεταφορών. Είχαμε τις συνθήκες κορονοϊού, είχαμε μετά την ενεργειακή κρίση και τώρα η πετρελαϊκή κρίση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει επηρεάσει πάρα πολύ εμάς, μα και τους συνεργάτες μας, με αποτέλεσμα να έχουμε κάνει ορισμένες αυξήσεις τιμών, αλλά προσπαθούμε να μην μετακυλίουμε όλο το κόστος στους πελάτες, δηλαδή δεν έχουμε μεταφέρει όλο την αύξηση των εξόδων μας στις τιμές μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε άμυνα όσο μπορούμε και να μην μετακυληθεί όλο αυτό οι επιπτώσεις στους καταναλωτές. Είναι τα κύρια έξοδά μας, γι' αυτό και είναι μεγάλο πλήγμα αυτή η σεζόν, αυτή η πετρελαϊκή κρίση που ζούμε, γιατί έχουμε κατακόρυφη αύξηση των εξόδων. Αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε άμυνα, δηλαδή είναι και εμείς και οι συνεργάτες μας, όλα είναι μια αλυσίδα, όλα είναι ντόμινο. Αυτό που ζητούν από την πλευρά τους οι εταιρείες μεταφορών είναι ουσιαστικά μέτρα που θα έχουν αποτέλεσμα από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν να κρατούν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και τους πελάτες τους. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει κάποια κίνηση που να έχει πραγματικό αποτέλεσμα, όπως είναι παράδειγμα η μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι ημίμετρο, δεν θα έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι κάτι που η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα επηρεάσει και εμάς, αλλά και όλη την κοινωνία. Και τους καταναλωτές, τους προμηθευτές. Προσπαθούμε προς το παρόν να κρατήσουμε σταθερά τα δρομολογιά μας, το δίκτυο των συνεργατών μας και αυτό με τη σειρά του προσπαθεί να υπάρχει μια ισορροπία, να μην υπάρξουν μεγάλες διαφορές ούτε στις τιμές μας, ούτε και στα δρομολογιά μας, για να μην γίνει αποσταθεροποίηση της οικονομίας ουσιαστικά, γιατί είναι όλα ντόμινο. Πάμε τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό. Συζητούσαμε νωρίτερα για την αναγκαιότητα του να διαμορφωθεί μια άλλη νέα σελίδα γύρω από την αγροτική παραγωγή. Όταν αναφερόμαστε στην αγροτική παραγωγή, σίγουρα κρίσιμο ρόλο παίζει το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα. Αυτό αναδιαμορφώνεται με την παρουσία της ΕΘΕΑΣ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, που είχαμε ιδρυτικές, έτσι να το πούμε, εργασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ο πρόεδρος της ΕΚΙΣ, ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος και μας κατέθεσε τις απόψεις του. Η αναγκαιότητα πλέον να αντιμετωπιστούν οργανωμένα οι προκλήσεις και τα προβλήματα που διαρκώς διωγγώνονται στον αγροτικό χώρο οδήγησαν στην ίδρυση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, με το συνέδριό της να σηματοδοτεί την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του αγροτικού συνεταιρισμού. Από εδώ και πέρα το συνεταιριστικό κίνημα μπαίνει σε μια άλλη φάση και είναι ανάγκη να υπάρξει ενότητα και για να μπορέσει με την κρίση που υπάρχει σήμερα να μπορεί να πάει ο αγροτικός κόσμος μπροστά. Να εμπιστευτεί ο κόσμος στους συνεταιρισμούς, γιατί η μόνη λύση που δίνεται και το μόνο εργαλείο που είναι ο συνεταιρισμός. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο που να στηρίζει. Είμαστε έρμεα. Αν μαζευτούμε όλοι μαζί και κάνουμε μια ομάδα παραγών, ένα συνεταιρισμό μεγάλο σε όλα μας τα προϊόντα, θα είναι ένα ευτύχημα να μπορούμε να ελέγξουμε την αγορά, να τροφοδοτούμε την αγορά τότε που πρέπει και να μην εξαναγκαζόμαστε να πουλάμε όλοι μαζί και να τα αποτελέσματα ποιος είναι. Γκρινιάζουμε όλοι σήμερα και λέμε ποιες είναι οι τιμές, τι κάνουμε. Εγώ ρωτάω, ποιο είναι το εργαλείο που μπορεί να μας στηρίξει? Υπάρχει κάποιο? Υπάρχουν εργαλεία μέσα από εκεί που υπάρχουν προγράμματα και δεν απορροφούνται. Αυτό είναι ο στόχος και της ΕΘΕΑ σήμερα. Τα προγράμματα που είναι σε μηδενική σχεδόν απορροφικότητα από την αγροτική παραγωγή, να μπορέσουμε μέσα από τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών να απορροφήσουμε αυτά τα προγράμματα για να πάμε μπροστά να υπάρξει ανάπτυξη από τον πρωτογενή τομέα, από τη γη μέχρι την κατανάλωση. Στόχος είναι η συστράτευση όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων προκειμένου με ενότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που βιώνει ο αγροτικός τομέας. Ξέρετε ότι αγοράζουμε τα ακριβότερα λιπάσματα στην Ευρώπη?
παραδείγματος χάρη και φυτοφάρμακα. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχουν ισχυροί συνεταιρισμοί που κάνουν εισαγωγές, εισαγωγή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και καταφέρουν να έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Και με αυτή την κρίση, άμα δείτε. Εμείς είμαστε στο έλεος. Ο στόχος της ΕΘΕΑΣ είναι ένα και από αυτός. Να δημιουργηθούν και να μπορέσουμε να καταφέρουμε τη μείωση του κόστους και στην παραγωγή έχουμε στόχους το καλάθι να επεκταθεί, να μπορούμε να είμαστε σε όλες τις αγορές με όλα μας τα προϊόντα, αλλά να είμαστε οργανωμένοι. Μια σημαντική εκπροσώπηση για το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα και ακούσατε και την πρόσκληση την οποία κάνει ο Πρόεδρος Σεκικής. Θα δούμε και αύριο πολλά περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε σε νέους ασύνταξης. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα με το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ναι. Διαμορφώνεται διαφορετικά η υπόθεση της ίσχυς του. Αλλάζουν τα δεδομένα. Να πούμε ότι να ξεκινήσουμε από το πιστοποιητικό εμβολιασμού, γιατί έχουμε και το πιστοποιητικό νόσησης. Αλλάζει και στα δύο έτσι, αυτό που ισχύει σήμερα. Από 7 μήνες που ισχύει σήμερα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, επεκτείνεται σε 9 μήνες. Συνεπώς, το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα ισχύει πλέον για 9 μήνες και όχι για 7 μήνες. Τώρα, όσον αφορά στο πιστοποιητικό νόσησης, έχουμε αυτή τη στιγμή το πιστοποιητικό νόσησης διαρκεί μόνο για 3 μήνες. Επεκτείνεται λοιπόν για 3 μήνες ακόμα και πλέον το πιστοποιητικό νόσησης ισχύει για 6 μήνες από την ημέρα που κάποιος θα νοσήσει. Έχουμε λοιπόν επέκταση λόγω βέβαια και της έναρξης της θερινής περίοδου να μην δημιουργούνται έτσι ζητήματα όσον αφορά στα πιστοποιητικά. Υπάρχει έτσι θέμη μια αλλαγή πάνω σε αυτό. Γίνεται μια μικρή επέκταση. Είναι θετικό για όσους έχουν νοσήσει και για όσους βέβαια έχουν εμβολιαστεί. Πάμε στα κρούσματα. Γιατί εδώ δεν έχουμε θετικά. Έχουμε μια διαρκή πίεση και με αρκετά κρούσματα και σήμερα στη Μεσσηνία. Έτσι είναι. Συνολικά στη χώρα έχουμε 18.425 νέα κρούσματα. 62 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη και βέβαια 365 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Μεσσηνία παραμένει έτσι σε υψηλά επίπεδα. 282 είναι οι πολίτες που νοσούν από COVID-19, αλλά υψηλά παραμένουν οι αριθμοί και στις άλλες περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Η Αργολίδα καταγράφει 188 νέα κρούσματα, η Αρκαδία 144, η Αχαΐα 380, η Ηλία 290, η Κορινθία 264, η Κυλακωνία 203 νέα κρούσματα. Να πούμε ότι αυξάνεται όμως και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται πλέον στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς το τελευταίο 24ωρο στην κλινική COVID νοσηλεύονται 47 ασθενείς, έγιναν 5 εισαγωγές και δόθηκαν 2 εξιτήρια. Την ίδια ώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3 ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε στο άλλο καυτό ζήτημα, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με φόντο τα όσα αντιμετωπίζει η ενότητα της Σπάρτης, η μεταφορά των απορριμμάτων προσωρινά στην Παλαιόχουνη προκάλεσε αντιδράσεις και πλέον θα εξελιχθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης. Κάθετα ωστόσο τα μηνύματα από την πλευρά της Τρίπολης, προκειμένου να υπάρξουν ρητές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις. Με φόντο και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την Σπάρτη, τα απορρίμματα βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα. Το να μεταφερθούν απορρίμματα από μια άλλη διαχειριστική ενότητα όπως είναι η Σπάρτη σε διαχειριστική ενότητα, στην άλλη, την πρώτη διαχειριστική ενότητα που είναι η Παλαιόχουνη, δεν προβλέπεται από την σύμβαση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια καθυστέρηση στο να φτιαχτούν οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και της Μεσσηνίας στην Ιχαλία και της Λακωνίας στη Σκάλα. Ενώ αντίθετα η δική μας η μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή μας, το Δήμο μας Παλαιόχουνη, έχει προχωρήσει. Πρώτο θέμα. Υπήρξαν αποφάσεις, όπως σας είπα, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο Δήμος Τρίπολης. Και γι' αυτό, ως Δήμος, και αυτή ήταν και η απόφαση που έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεώς μου, διαμαρτύρεται εντόνως και προς τον Υπουργό και προς την ΦΟΣΔΑ, που έπρεπε να έχει λάβει θέση για το θέμα αυτό και να έχει ενημερώσει που είναι το όργανό μας. Με βάση και την υπουργική απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του Σαββάτου ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Σπάρτης για να ξεπεραστεί το όλο πρόβλημα και να μεταφερθούν τα απορρίμματα στην Παλαιόχουνη, αλλά με όρους. Ακριβώς χαρακτηριστικές και οι αναφορές από τον Δήμαρχο Τρίπολης, ο οποίος σημείωσε πως ο Δήμος θα εμφανιστεί αλληλέγγυος,
αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και σε νομικά έγγραφα ότι η ποσότητα που μεταφέρεται από την Λακωνία θα επιστραφεί για την διαχείρισή της όταν ολοκληρωθεί η μονάδα της Κάλλας. Είπαμε ότι ναι, να δεχτούμε να μεταφερθούν τα απορρίμματα, αλλά με κάποιους αυστηρούς όρους. Ποιοι είναι οι όροι αυτοί που ετέθησαν? Πρώτον, ότι η μεταφορά θα γίνει μέχρι τις 11 Ιουνίου, όπως είναι και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, γιατί τότε προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει η μονάδα στη Σπάρτη, στη Σκάλα Λακωνίας. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει όμως αυτό. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε χθες ότι δεχόμαστε τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Σπάρτης στην Παλαιόχουνη μέχρι τις 11 Ιουνίου ή μέχρι 4.000 τόνους, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, απορριμμάτων. Αλλά με έναν όρο, ότι αντίστοιχη ποσότητα απορριμμάτων, αν έρθουν 3.000 τόνοι μέχρι τις 11 Ιουνίου, 3.000 τόνοι από τη διαχειριστική ενότητα που αφορά την Παλαιόχουνη, που είναι ο νομός Αρκαδίας, ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας και οι νομοί, οι δήμοι των νομών Αργολίδας και Κορινθίας, η αντίστοιχη ποσότητα θα μεταφερθεί από τη δική μας διαχειριστική ενότητα, από αυτούς τους δήμους, στην Σκάλα όταν θα λειτουργήσει η μονάδα της Σκάλας και με έξοδα που δεν θα βαρύνουν τους δήμους. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Η χαμένη ευκαιρία για την Καλαμάτα να πάρει νίκη φόρα αποτέλεσμα στο Ελπάσο, μένοντας στο 0 απέναντι στο συγκρότημα του Λεωνίδα Βόκολου. Στο τοπικό πρωτάθλημα, ο Πανθουριακός παρέμεινε στην κορυφή των play-off ανόδου. Κοιτή αλλά ούτε και γκολ. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καλυθέα και την Καλαμάτα, με τις δύο ομάδες να παραμένουν κοντά στη βαθμολογία, με την ομάδα του Βόκολου να έχει 48 βαθμούς και την ομάδα του Γιάννη Μπελά να βρίσκεται στο μείον 2. Ωραία σέντρα από τον αρχηγό. Ο Λουκίνα στην κεφαλιά, ο Σαντάνα, μέσα σε 2 και 3 αντιπάλους, θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα αφήσει για τον Βραζιλιάνο, τον Ντεμέτριους, ο οποίος ανεβαίνει. Περάσει για τον Κυνηγόπουλο, κοντρόλαρε αυτός, ο Μουνιέ πλασάρει με τη μία, η κόντρα έδιωξε και δεύτερη προσπάθεια, ο Ντεμέτριους είναι ο σκόρερ, όμως υπάρχει offside, γιατί μπήκε στη φάση ο Τσιντώνης. Μετά την απόκριση του Λαβά, εδώ. Ο Μουνιέ με κόντρα, ο Λαβάς έχει διώξει, έχω την αίσθηση ότι έχει βρει στο χέρι και όλα στην μπάλα μας του Κωνσταντινόπουλου. Στη συνέχεια ο Ντεμέτριος σουτάρει, είναι εκτεθειμένος ο Τσιντώνης και περνάει η μπάλα κάτω από πόδια του. Κάνει κίνηση, εδώ αργεί πολύ ο Τσελεπίδης, του βάλει την κόντρα ο Τσιντώνης. Συνεπέστατος πάντα στο μαρκάρισμα ο Τσιντώνης, όπως και εδώ ο Σαντάνα που κλέβει καθαρά. Ο Ντεμέτριος πηγαίνει κατά μέτωπο και δίνει την μπάλα για τον Κυνηγόπουλο. Ψάχνει χώρο για να εκτελέσει ο Κυνηγόπουλος. Δίνει και πάλι την μπάλα για τον Τσιντώνη, ο οποίος πλασάρει εκτός εστίας. Ψηλά. Να δούμε αν είναι. Θα το μάθουμε αν είναι για λόγους τακτικής ή οτιδήποτε άλλο. Ο Μάλτσι πάντως που μπήκε είναι ο παίκτης ο οποίος, επαναλαμβάνω, σκόραρε. Δούμε τη φάση και πάλι αυτή με τον Κυνηγόπουλο να πλασάρει μπάλα στο δοκάρι. Ντεμέτριος. Νέα σέντρα, ευκαιρία και πάλι. Φάουλ από τον Μουνιέ πριν ο Κυνηγόπουλος θελήσει να ολοκληρώσει. Και πάλι εδώ με την κεφαλιά από τον Μουνιέ. Κυνηγόπουλος είναι πιο γρήγορος από όλους και από τον Λουπάνο. Το τελείωμά του στο δοκάρι. Ο Ντεμέτριος στο πλασέ περνάει μπάλα για τον Μουνιέ. Οι δικές του προσποιήσεις, η κόντρα, ο Λαδάς σε κόρνερ. Στο 61. Ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Πανθουριακού που επικράτησε αυτή τη φορά του τέλου Άγρα με σκορ 2-0 και σκόρερ τους έμπειρους Σαραντόπουλο και Τσουλάκο. Σαραντόπουλος, στον κενό χώρο Σαραντόπουλος, παίζει πολύ ωραία για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος μπαίνει στην περιοχή, Βασιλόπουλος με το δεξί σουτάρι. Σαραντόπουλος και γκολ 1-0. Υπέροχο γκολ για τον Πανθουριακό. Ανοίγει το σκορ η ομάδα της Ουρίας. Στο 37ο λεπτό, εξαιρετική αντεπίθεση που ξεκίνησε με τον Σαλατόπουλο, έδωσε στο Βασιλόπουλο και αυτός του έρπηρε ένα έτοιμο γκολ, το οποίο δεν άφησε να πάει χαμένο ο Σαλατόπουλος, κάνοντας το 1-0. Στο 37ο λεπτό, Πανθουριακός τέλος Άγρας, 1-0. Από αριστερά, γίνεται το γύρισμα Βασιλόπουλος, σουτάει πιο πέναλτι, έχουμε πέναλτι. Στο 62ο λεπτό που κερδίζει ο Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος απέναντι από τον Κυριακόπουλο. Βασιλόπουλος, δοκάρι, μπάλα, οριζόντιο δοκάρι. Χαμένο πέναλτι. Στο 63ο λεπτό. Τριπλάει πολύ ωραία, γυρίζουμε στην περιοχή. Λιόλιος, ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία και γκολ. Γκολ από τον Τσουλάκο. 2-0.
Ο Τσιλάκος γράφει το 2-0 στο 80 λεπτό και καθαρίζει το μάτι του Πανθυριακού. Συγγνώμη, δεν πάτε να παίξετε κάπου αλλού? Το Betshop. Betshop. Εδώ παίζεις υπεύθυνα. Με άμεσες αναλήψεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις, αμέτρητες επιλογές σε στοίχημα και live καζίνο. Εδώ, στο Betshop. Στο παιχνίδι όλων των παιχνιδιών. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.